Πολύ ο βασικός κεντρικός αμυντικός, όχι όμως την 11η, ο Στάθης Μοσιάδης. Να πούμε ότι νέο πρόσωπο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, είναι ο Σουλεϊμάν Όμο. Θέλεις να πούμε κάτι, Κώστα? Ναι, θα πούμε για αυτή την κίνηση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές, Έλενα. Είναι μια αντίδραση των ποδοσφαιριστών προφανώς, και πάμε στον Πάρτσε Λεπίδη να μας δώσει πληροφορίες. Είναι μια κίνηση με πρωτοβουλία της διοίκησης της γηπεδούχου ομάδας, της ΑΕΛ. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές καταρχήν της γηπεδούχου ομάδας, τους ακολούθησαν οι τις φιλοξενούμενες του Αχαρναϊκού. Κάτι που γίνεται ακριβώς και δίπλα μου εδώ πέρα στο μπάγκο της ΑΕΛ, της ομάδας εδώ από τη Λάρισα. Όχι κάτι ανάλογο και από πλευρά του Αχαρναϊκού. Είναι φανερό ότι είναι από πρωτοβουλία του γηπεδούχου και έχει να κάνει με τα θύματα τα οποία έχουν υπάρξει στο Αιγαίο το τελευταίο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο υπήρξε ενημέρωση σχετική και προς τους τέσσερις διαιτητές. Γι' αυτό κιόλας πραγματοποιήθηκε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο η σέντρα. Περίπου για 1 με 2 λεπτά θα υπάρχει αυτή η εικόνα στους δέκτες σας, Κώστα. Είναι εντυπωσιακό και έτσι είναι αλληλέγγυοι οι ποδοσφαιριστές και προσπαθούν να δείξουν τα συναισθήματά τους για τα θύματα στο Αιγαίο, σε αυτό που συμβαίνει πολλούς μήνες τώρα. Μικρά παιδιά, οικογένειες ολόκληρες έχουν αφανιστεί προσπαθώντας να βρουν ένα νέο τόπο σωτηρίας και ζωής. Πραγματικά είναι μια στιγμή που πραγματικά μας εντυπωσιάζει με τον τρόπο που επέλεξαν οι ποδοσφαιριστές να δείξουν τα συναισθήματά τους για αυτό που συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν, να γλιτώσουν από όσα ζουν στη χώρα τους, στη Συρία, στιγματιζόμενη από τον εμφύλιο πόλεμο Συρία, και θέλουν να ζήσουν μέσα σε ένα ειρηνικό πλαίσιο, πραγματικά να μπορέσουν να ζήσουν. Λοιπόν, σηκώνονται οι ποδοσφαιριστές για να συνεχιστεί το παιχνίδι.